Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Πάμε ευθύς αμέσως να δούμε όσα απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Ο Δημήτριος Χούπης αναλαμβάνει τα ηνία των ενόπλων δυνάμεων, καθώς ορίστηκε νέος αρχηγός για ΕΘΑ, σύμφωνα με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Νέο κύμα ψύχους αναμένεται στη χώρα μας, με χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα και θυελλώδεις ανέμους σε αρκετές περιοχές. Ως μέτρο που θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, χαρακτηρίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης την αύξηση του ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά που σερβίρονται στα καταστήματα. Στο ξεκίνημα θα μεταδώσουμε μία έκτακτη είδηση, καθώς πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι τρένο της γραμμής Θεσσαλονίκη Δράμα προσέκρουσε σε δέντρο. Το πλήρες ρεπορτάζ και τα έως τώρα στοιχεία θα μας δώσει ο συνάδελφος Βασίλης Παναγιωτίδης. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θεοδόρα. Πραγματικά, σε ένα δέντρο, όπως μαθαίνουμε, προσέκρουσε με στοιχεία 16-34 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Δράμα στο ύψος των Λαχανόκηπων. Σύμφωνα με την Hellenic Train, τραυματίστηκε ελαφρά ένας εκ των μηχανοδηγών από θραύματα γυαλοπίνακα. Να σημειώσουμε επίσης ότι στο συγμένο αμαξοστοιχεία επέβαιναν 51 επιβάτες σύμφωνα με πληροφορίες. Από εκεί πέρα, η αμαξοστοιχεία, σύμφωνα πάλι με την Hellenic Train, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένεται σημαντική καθυστέρηση στο δρομολόγιο αυτό. Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται σε μια σειρά από και άλλα τέτοια περιστατικά που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στο σιδηρόδρομο. Και Θεοδόρα, πραγματικά πιστεύουμε, ελπίζουμε μάλλον κάποια στιγμή να τελειώσουν όλα αυτά για να μην ξαναδούμε μπροστά μας να συμβαίνουν με γεγονότα όπως αυτά που συνέβησαν στα Τέμπη. Ταχή ανάρρωση ευχόμαστε στον μηχανοδηγό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη Παναγιωτίδη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε σελίδα. Ο αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης είναι ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έπειτα από τις κρίσεις στις ένοπλες δυνάμεις. Ο Κωνσταντίνος Φλόρος αποστρατεύεται με τη θητεία του να ολοκληρώνεται έπειτα από 4 χρόνια στο σύνολο. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, συνεδρίασε σήμερα το ΚΙΣΕΑ με αντικείμενο την επιλογή της νέας ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, καθώς έληξε η θητεία του αρχηγού του στρατού Κωνσταντίνου Φλόρου. Ήταν το 3-1, δηλαδή τα 3 χρόνια με την παράταση που είχε πάρει και ολοκληρώθηκε πλέον και αυτή. Μετά την προημερών συνομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδη, αποφασίστηκε οι αλλαγές σήμερα να περιοριστούν στις ένοπλες δυνάμεις και να μην επεκταθούν στην ελληνική αστυνομία, καθώς ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χρειάζεται λίγο χρόνο για περαιτέρω αξιολόγηση. Τη θέση του αρχηγού ΓΕΘΑ αναλαμβάνει ο επικεφαλής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου Δημήτρης Χούπης. Με καταγωγή από τις Αίρες, ο κ. Χούπης είναι απόφυτος της τάξης του 1987, ενώ νυν αρχηγοί είναι 3 και 4 χρόνια μεγαλύτεροι. Παράλληλα, αποφασίστηκαν νέοι αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αποφασίστηκε η επιλογή ως αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού του αντιστρατήγου Γεώργιου Κωστίδη. Η επιλογή ως αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού του αντιναυάρχου Δημήτριου Ελευθέριου Κατάρα και η επιλογή ως αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας του αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Με μια ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε για τα όσα προσέφερε ο Κωνσταντίνος Φλόρος επί της θητείας του. Η τετραετής θητεία του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου ως αρχηγού του ΓΕΘΑ συνέπεσε με μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας και κρίσεων, αλλά και με χρόνια σημαντικής αμυντικής και διπλωματικής αναβάθμισης της χώρας. Η συμβολή του υπήρξε υπερπολίτιμη, τόσο απέναντι σε προκλήσεις συμβατικής ή και υβριδικής μορφής, όσο και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ως αληθινός αρχηγός, πάντοτε υπηρέτησε πρώτος το καθήκον προς την πατρίδα. Στρατηγέ, σε ευχαριστούμε για μια τόσο παραγωγική θητεία που βοήθησε να γίνει η Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρή και υπερήφανη. Αυτά τα χρόνια είναι ένα ακόμη παράσημο στα πολλά που συνοδεύουν το στήθος σου δίπλα στο εθνόσημο που τίμησες. Ο νέος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων αναλαμβάνει σε μια περίοδο με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να έχουν κάνει βήματα εξομάλυνσης, με δύο πολέμους οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ουκρανία αλλά και τη Μέση Ανατολή. Εστιάζουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και θα συνδεθούμε με το στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης στην Αθήνα και τη συνάδελφο Σοφία Γαλάνη, καθώς απασχολεί ιδιαιτέρως τον πολιτικό αλλά και τον δημόσιο διάλογο το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τελευταία εξέλιξη, η τοποθέτηση επί του θέματος του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Περισσότερα θα μας πει η Σοφία Γαλάνη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θεοδώρα, από την Αθήνα. Είναι μία ακόμη παρέμβαση, έντονη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά, αυτή τη φορά όσον αφορά ουσιαστικά, όπως λέει ο ίδιος, το δικαίωμα που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην αποχή από την ψήφιση του νομοσχεδίου στους ίδιους του τους βουλευτές. Οι στενοί συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, με τους οποίους συνομιλήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι ο κ. Σαμαράς είχε ανέκαθεν και πάντα το θάρρος της γνώμης του. Και φυσικά είναι πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες των απόψεών του, όπως αυτό έχει δείξει και η πορεία του τα τελευταία 50 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό το οποίο επίσης μας είπαν είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει παρέμβαση στη Βουλή όταν έρθει το επίμαχο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Όπως όλα δείχνουν, αυτό θα γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου. Βέβαια, πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο αυτό να τροποποιηθεί, αλλά προς το παρόν το πλάνο είναι να έρθει στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Αντώνης Σαμαράς, λοιπόν, από τη στιγμή που θα έρθει το νομοσχέδιο, θα πάρει τον λόγο στη Βουλή και θα τοποθετηθεί και δημόσια ενώπιον των όλων των βουλευτών και θα εκθέσει τις ενστάσεις του και τις διαφωνίες του όσον αφορά και το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο βέβαια σκοπεύει να καταψηφίσει και ο ίδιος. Αντιλαμβάνεσαι, λοιπόν, ότι ο Αντώνης Σαμαράς επηρεάζει και έναν αριθμό βουλευτών, φυσικά, τους οποίους έχει δίπλα του και σίγουρα η γνώμη του αυτή θα βαρύνει και όσον αφορά την ψηφοφορία και των ίδιων. Ήδη υπάρχουν οι ενστάσεις οι γνωστές και οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια αυτό από την κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι αλλάζει το πλάνο τους όσον αφορά το νομοσχέδιο. Άλλωστε, οι απόψεις του πρώην Πρωθυπουργού είναι γνωστές στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρέπεμψε λοιπόν ο κύριος Σαμαράς στην Βουλή. Πάμε να ακούσουμε, Σοφία, την πλήρη δήλωσή του και επανερχόμαστε. Κοιτάξτε, στη συντριπτική της πλειοψηφία, η κοινωνία έχει αποκρισταλωμένη άποψη για αυτό το ζήτημα. Και εγώ θα τοποθετηθώ όταν έρθει η ώρα στη Βουλή. Εγώ ξέρω ότι επί χρόνια όλοι οι πολιτικοί λέμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να μην απέχει από τις εκλογές και να ψηφίζει για το καλό της δημοκρατίας. Θα λέμε λοιπόν στον ελληνικό λαό να ψηφίζει και να μην απέχει και λέμε ταυτόχρονα στους βουλευτές και τους υπουργούς να απέχουν. Αναμένουμε τα νεότερα λοιπόν από τον κύριο Σαμαρά από το Βήμα της Βουλής και παραμένουμε στο θέμα, διότι όσον αφορά το νομοσχέδιο, είχαμε χτες δηλώσεις και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Κασελάκη, παραχώρησε συνέντευξη στο ΣΤΑΡ και προκάλεσαν αίσθηση τα όσα είπε, Σοφία. Ακριβώς, Θεοδόρα, η αλήθεια όχι μόνο προκάλεσαν αίσθηση, αλλά ο κ. Κασελάκης ευνηδίασε και τους πάντες με τις δηλώσεις του και τις αποφάσεις του όσον αφορά την κομματική πειθαρχία. Να σου πω εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά και το θέμα του κ. Σαμαρά, το οποίο αναλύσαμε προηγουμένως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία γράφει χαρακτηριστικά ότι μακάρι τελικά ο κ. Μητσοτάκης να μην αναγκαστεί να επιλέξει ο ίδιος την αποχή μετά την έντονη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού του. Αυτό είναι ήδη ένα ζήτημα στο οποίο αντιδράει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά λοιπόν τώρα την απόφαση του κ. Κασελάκη, έχει ευνηδιάσει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν ήδη αναπτυχθεί συζητήσεις και αντιδράσεις μέσα στο κόμμα όσον αφορά αυτή την απόφαση. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και την σημερινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ειδικά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τους απασχολεί και το γεγονός, κάποιους από αυτούς, ότι ο κ. Κασελάκης όχι μόνο επιβάλλει την κομματική πειθαρχία, κάτι στο οποίο δεν συμφωνούν πολλοί, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει και την δική του πρόταση, τη συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια, υπενθυμίζω, αλλά και επειδή όπως φαίνεται έχει κόψει και κάθε γέφυρα επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει δημιουργήσει κάποιες αντιδράσεις και δυσαρέσκεια μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και σίγουρα αυτή διαφαίνεται και στην πολιτική γραμματεία, αλλά και σίγουρα αύριο και μεθαύριο θα έχουμε και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τα ζητήματα λοιπόν είναι πολλά και σίγουρα θα υπάρξουν και διαφωνίες έντονες μέσα στο συνέδριο της Κεντρικής Επιτροπής μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτά είναι αυτά τα οποία ξέρουμε μέχρι στιγμής. Πάντως η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι σίγουρα θέλουμε την εξέλιξη όσον αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια παρά τις ατέλειες και τις ελλείψεις που έχει βέβαια το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή
αυτή είναι η γραμμή του κυρίου Κασελάκη πάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και κατέβαλε την κομματική πειθαρχία. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι και οι αντιδράσεις από πλευράς των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που ευνηδιάστηκαν, Σοφία Γαλάνη, διότι ναι, μεν περιμέναμε αναταράξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας με το εν λόγω νομοσχέδιο, αλλά όχι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε σελίδα, καθώς σε νέες προκλητικές ενέργειες προχώρησαν οι Τούρκοι στην περιοχή της Δένειας, συνεχίζοντας έτσι το μοτίβο της έντασης, παρά το γεγονός πως βρίσκεται στην αφετηρία της η νέα προσπάθεια διερεύνησης εδάφους για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Σε νέες προκλητικές ενέργειες προχωρούν οι Τούρκοι στην Κύπρο με τη δημιουργία αντιαρματικών ορυγμάτων 50 μέτρα από την νεκρή ζώνη, υπονομεύοντας προκαταβολικά τις προσπάθειες που αναμένεται να καταβάλει τις επόμενες ημέρες η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, Μαρία Άγχελα Χόλγκουιν Κουεγιάρ. Η κυρία Κουεγιάρ, άλλωστε, αναμένεται να μεταβεί στην Κύπρο εντός του Ιανουαρίου, προκειμένου να διερευνήσει τις πιθανότητες εξέβρεσης κοινού εδάφους, ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος για επίλυση του Κυπριακού, ο οποίος διακόπηκε τον Ιούλιο του 2017 στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Οι Τούρκοι είναι εδώ και προσπαθούν να ενισχύσουν τις αμυντικές τους γραμμές ή τις στρατιωτικές τους καλύτερα γραμμές. Γιατί αυτοί δεν κάνουν για αμυντικά έργα, έχουν προσανατολισμούς για περισσότερα, αλλά ίσως μια φορά θα φάνε να αποτρέψουν. Τι κάνουν τώρα τις τελευταίες μέρες, τι κάνανε μάλλον, ανοίξανε κάποιες στάφρους εκεί? Ναι, σκάβουν αντιαρματικές στάφρους ακριβώς δίπλα από την νεκρή ζώνη, είναι από φυλάκιο σε φυλάκιο και μεγάλες στάφρους από αυτές που ονομάζονται αντιαρματικές στη στρατιωτική ορολογία. Αισθανόμαστε σίγουρα όχι και άνετα, γιατί δεν φτιάχνουν σχολεία ή θέατρα ή πολιτισμό, φτιάχνουν στρατιωτικά έργα, αλλά εμείς τους δείχνουμε με την παρουσία μας και την παρουσία ότι η οργή μας και ο κόσμος κυκλοφορεί εδώ στην νεκρή ζώνη, την ουδέτερη ζώνη όπως τη λέει, και είμαστε εδώ και δεν θα φύγουμε από εδώ. Αυτό πρέπει να το πάρουν χαβάρι οι Τούρκοι. Σύμφωνα με τον κύριο Παναγιώτου, οι εν λόγω ενέργειες των Τούρκων έχουν προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή, όχι όμως πανικό. Πάντως, σε δηλώσεις του την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε, όπως είπε, το αίσθημα της ασφάλειας των κατοίκων των περιοχών που γυτνιάζουν με την νεκρή ζώνη να μην επηρεάζεται σε κανένα βαθμό. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο απασχολεί αλλά κυρίως ανησυχεί την ελληνική κοινωνία και αναφέρομαι στον φαύλο κύκλο της οπαδικής βίας, ο οποίος συνεχίζει να εξελίσσεται στη χώρα μας παρά τα όσα τραγικά συμβάντα έχουν εκτυλιχθεί. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Αριστίδη Καμπανό, πατέρα του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού και το Μεάρχη Ευαισθητοποίησης κατά της Αθλητικής Βίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστώ και εγώ. Έχουν περάσει λοιπόν, κύριε Καμπανέ, σχεδόν 2 χρόνια από την 1η Φεβρουαρίου του 2022 και βλέπουμε ότι τα περιστατικά με οπαδικό υπόβαθρο, τα περιστατικά βίας εξελίσσονται, δεν έχουν τέλος. Η χώρα μας εξακολουθεί να θρηνεί τα παιδιά της και μάλιστα βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον, σε ένα πλαίσιο όπου ακόμη και η ερώτηση «Τι ομάδα είσαι» μοιάζει πιο πολύ με απειλή παρά με φιλική έτσι, προσέγγιση. Κατά τη γνώμη σας, τι έχει πάει τόσο λάθος, τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε? Δυστυχώς βλέπουμε ότι το τελευταίο καιρό τα φαινόμενα βίας εξελίσσονται με δραματικό τρόπο. Δηλαδή και εγώ περίμενα το γεγονός από εδώ πέρα με τον Άλκη να είναι το τελευταίο, αλλά δυστυχώς έχουμε αύξηση των κρουσμάτων βίας με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε τον Μιχάλη. Τώρα πρόσφατα χάσαμε και αυτό το παλικάρι από την αστυνομία, τον Γιώργο Βιγκερίδη. Τι πάει στραβά στην όλη υπόθεση? Δυστυχώς η πολιτεία πήρε κάποια μέτρα όταν έγινε το θλιβερό γεγονός με τον Άλκη. Πήρε κάποια μέτρα, αυστηρά μέτρα προς τη θετική πλευρά, αλλά δεν αποτέλεσαν την αφορμή έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα, καθώς
είτε τα μέτρα αυτά εδώ πέρα εφαρμόστηκαν περιστασιακά και όχι σε βάθος χρόνου από την αστυνομία. Έπρεπε να εφαρμοστούν δηλαδή οι έλεγχοι αυτοί εδώ πέρα σε όλους τους συνδέσμους, σε όλους τους συλλόγους, προς όλες τις κατευθύνσεις και να σταθούν στην δικαιοσύνη όσοι είναι παραβατικοί. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι τα μέτρα αυτά εδώ πέρα ήταν στο πλαίσιο της αποτροπής και όχι της πρόληψης. Δηλαδή όταν μιλάμε για το θέμα της πρόληψης, εννοούμε την ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, αυτά εδώ πέρα που θα δώσουν σε βάθος χρόνου αποτελέσματα και δεν δίνουν αποτελέσματα από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό το κενό πιστεύω ότι θα καλύψει και η περιφέρεια με αυτό εδώ πέρα το θεσμό το καινούριο που πήρε για την, κατά της οπαδικής βιαιοδίας και ελπίζω και εγώ να συνδράμω σε αυτό εδώ πέρα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περαστεί το μήνυμα, ιδίως στους νέους, όπως πολύ σωστά αναφέρατε κυρία Καμπανέα, ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει, διότι είναι πάρα πολύ θλιβερό να εξελίσσονται τέτοιου είδους περιστατικά και ακόμη και σήμερα, έπειτα από όλα αυτά τα τραγικά συμβάντα, να ακούμε ότι και πάλι υπάρχουν συμπλοκές και πάλι υπάρχουν επιθέσεις σε βάρος ατόμων επειδή απλώς φορούσαν διαφορετική μπλούζα με άλλα χαρακτηριστικά ομάδας. Το επόμενο διάστημα η εθελοντική οργάνωση Δομή 1η Φεβρουαρίου 2022 στο όνομα του ΑΛΚΙ, κυρία Καμπανέ, διοργανώνει σειρά δράσεων με αφορμή τη συμπλήρωση των 2 ετών σε λίγες ημέρες και θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια επ' αυτού. Ναι, διοργανώνει διάφορες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή εδώ πέρα, δηλαδή για τη μείωση του φαινομένου της οπαδικής βίας. Εμείς από την πλευρά της περιφέρειας θα κάνουμε και διάφορες προτάσεις οι οποίες πιστεύω ότι θα εισακουστούν και από τον κύριο Περιφερειάρχη. Ουσιαστικά θα πρέπει να και με επικεφαλής φυσικά τον Αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Πατή Χρήστο που είναι Αντιπεριφερειάρχη στον αθλητισμό, αλλά και κάθε άλλο μέλος της περιφέρειας όπως τον Άγγελο Χαριστέα, τον Μπάνε Πρέλεβιτσε που προέρχονται από τον χώρο του αθλητισμού, να δράσουμε δηλαδή προς την κατεύθυνση να επισκεφτούμε συλλόγους σωματεία και ουσιαστικά να συζητήσουμε, να βρούμε ένα κοινό πεδίο λειτουργίας, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα του χώρου, στον χώρο του αθλητισμού, στον χώρο του ποδοσφαίρου και να βρούμε λύσεις. Mm-hmm. Η σκέψη μου προς αυτή εδώ πέρα την κατεύθυνση είναι για μένα ότι ουσιαστικά πρέπει να διοργανώσουμε και να βγάλουμε κάποια, να δώσουμε κάποια βραβεία ήθους προς την πλευρά του αθλητισμού, ήθους προς τους φιλάθλους, δηλαδή να βρούμε σωστά άτομα μέσα από τον χώρο του αθλητισμού και να τους βραβεύσουμε αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους, έτσι ώστε να δείξουμε ότι το ήθος βραβεύεται και όχι το μίσος και οι πράξεις, οι κακές που δημιουργούν κακό και στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Πολύ σημαντικό και πολύ ελπιδοφόρο το μήνυμα που θέλετε να εκπέμψετε. Κύριε Καμπανέ, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε σελίδα, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα ψύχου στη χώρα μας, με χιονοπτώσεις, παγετό αλλά και θυελλώδεις ανέμους σε αρκετές περιοχές. Χιόνια αναμένεται να φέρει το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του καιρού, από το μετέωρο το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας για το Σάββατο θα είναι οι χιονοπτώσεις. Μάλιστα, όπως αναφέρει το μετέωρο, η κακοκαιρία θα προκαλέσει χιονοπτώσεις με χιόνια να πέφτουν σε περιοχές της ανατολικής χώρας με χαμηλό υψόμετρο σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς καθώς επίσης στα ορεινά και ημιορεινά της Εύβοιας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Πιο αναλυτικά θα υπάρξει βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο κινούμενο ανατολικά, το οποίο θα προκαλέσει νέο κύμα κακοκαιρίας το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου 12 και 13 Ιανουαρίου 2024 με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα νότια την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα της ανατολικής χώρας από το ύψος της Μαγνησίας και νοτιότερα. Από το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιανουαρίου έως τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου 13 Ιανουαρίου.
Το Σάββατο 13 πρώτου το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η χιονοπτώση σε περιοχές ανατολικής χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Συγκεκριμένα, από τα μεσάνυχτα έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 13 πρώτου αναμένονται χιονοπτώσεις σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, Μαγνησία, της Κεντρικής Στερεάς, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και αργότερα Βιωτία, καθώς επίσης στα ορεινά και ημιορεινά της Εύβοιας, Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Οι χιονοπτώσεις στη Μαγνησία και πιθανώς στην Κεντρική Στερεά κατά τόπους θα είναι πυκνές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και μετά από το μεσημέρι θα σταματήσουν. Στο οικονομικό πεδίο, πονοκέφαλο προκαλεί στους επιχειρηματίες της εστίασης η αύξηση του ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά τα οποία σερβίρονται στα καταστήματα. Οι επαγγελματίες του κλάδου μιλούν για μια επιπλέον επιβάρυνση που ήρθε να προστεθεί σε εκείνη που ήδη δέχονται από την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών αλλά και της ενέργειας. Ως μέτρο που θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών τους και το οποίο μπορεί να συρρυκνώσει ακόμα περισσότερο την πελατεία τους, χαρακτηρίζουν εκπρόσωποι του κλάδου της εστίασης την αύξηση από την 1η Ιανουαρίου του φόρου προστιθέμενης αξίας από το 13% στο 24% σε ό,τι αφορά τα μη αλκοολούχα ποτά που σερβίρονται στα καταστήματα. Για όσους τα παίρνουν πακέτο και δεν τα καταναλώνουν στο κατάστημα, ο ΦΠΑ παραμένει στο 13%. Είναι μια τεράστια ζημιά για την εστίαση, γιατί να φανταστείτε από 13% στο 24% είναι ένα μεγάλο ποστό το οποίο δεν μπορεί να το απορροφήσει άλλο οι επαγγελματίες της εστίασης και παρά μόνο να το μετακυλήσουν στον καταναλωτή. Άρα προς τον καταναλωτή θα έχουμε αυξήσεις γύρω στα 10-15%. Αχρίαστη και άδικη η αύξηση του ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση, λένε οι Θεσσαλονικείς. Πώς σας φαίνεται το μέτρο για την αύξηση του ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα? Δεν είναι και τόσο καλό, αλλά τι να κάνουμε. Είναι ακριβό. Άμα είναι να πάρω μη αλκοολούχο ποτό, σίγουρα το πάρω take away και όχι να κάτσω, γιατί θα μου βγει πολύ πιο οικονομικά. Άδικο όπως και όλα τα υπόλοιπα μέτρα, ειδικά όσον αφορά το φαγητό γενικά. Εγώ θεωρώ ότι το ΦΠΑ θα έπρεπε να πέσει σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, μίλησε στην εκπομπή «Καμπάνες» με τους δημοσιογράφους Σπύρο Παπαδάκη και Σοφία Γαλάνη για την αύξηση του ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά. Είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο επιλογές. Ή θα αυξάναμε τον ΦΠΑ στα ίδια προϊόντα, στα αναψυκτικά και στα μη αλκοολούχα, στο σούπερ μάρκετ και θα το πηγαίναμε στο 24%. Ή θα επιλέγαμε αυτό το 13% να γίνει 24% σε εκείνους που το χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, το καταναλώνουν πηγαίνοντας σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο. Επιλέξαμε να στηρίξουμε το ελληνικό νοικοκυριό και τις περισσότερες πωλήσεις που γίνονται μέσα από τα σούπερ μάρκετς και στα μίνι μάρκετς και τα περίπτερα. Όπως αναφέρει στη Βεργίνα Τηλεόραση ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ Θεσσαλονίκης Μιχάλης Επιτροπίδης, το μέτρο αυτό θα δημιουργήσει νέα θέση εργασίας στον χώρο της εστίασης. Εκεί δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να βάλουν άτομο αυτά τα καταστήματα take-away που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που ανοίξαν με την πανδημία, το να βλέπουν αν αυτός που θα πάρει τον καφέ, αυτός που θα πάρει το αναψυκτικό, αν θα καθίσει ή όχι. Θα πρέπει να τους βλέπουν μέχρι που να απομακρυνθούν από το μαγαζί. Κατάλαβα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται, ότι πρέπει να υπάρχει και άλλο άτομο, μια θέση εργασίας ανακτάωρο, για να επιβλέπει αυτός που θα καθίσουν ή δεν θα καθίσουν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το μέτρο αυτό ήταν περισσότερο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί, όπως ανέφερε στην εκπομπή Καμπάνες, δεν ήθελαν να χτυπήσουν το ελληνικό νοικοκυριό, καθώς καταναλώνει περισσότερα προϊόντα μέσα από το σούπερ μάρκετ, παρά από εκείνους που επιλέγουν να καταναλώσουν τα μη αλκοολούχα ποτά στον χώρο της εστίασης. Είδαμε λοιπόν τι λένε οι επαγγελματίες της εστίασης για την αύξηση του ΦΠΑ. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε οι παραγωγοί όσον αφορά την κίνηση στις λαϊκές αγορές αλλά και τη χρήση POS, η οποία ήδη εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες. Θα συνδεθούμε λοιπόν μέσω Skype με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, τον κύριο Άγγελο Δερετζή, για να μας δώσει σαφή εικόνα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή της και ας ξεκινήσουμε με την χρήση POS, κύριε Δερετζή. Πώς έχουν τα πράγματα, αξιοποιεί ο κόσμος αυτή τη δυνατότητα ή ενδεχομένως δεν τη χρειαζόταν, πώς το βλέπετε? Όχι, θα την αξιοποιήσει τώρα, λίγα άτομα έτσι καλώς έχονται με την κάρτα. Άσε που λίγοι πολιτές το έχουν βάλει ακόμα, ένα 20%. Εμείς από την πρώτη στιγμή
το θέλαμε το POS, γιατί πιστεύουμε ότι θα έρθει καινούριο κόσμο στι λαϊκέ, νέο κόσμο και η μεγαλύτερη ηλικία. Και αυτοί χρησιμοποιούν την κάρτα και πιστεύω θα ανέβει και η δουλειά μα περισσότερο. Θέλω να πω ότι ξεκίνησε όλη η ιστορία με λίγα τεχνικά προβλήματα. Δεν ήταν έτοιμη και η κυβέρνηση, το κράτος, για τα POS στις λαϊκές αγορές. Δεν είναι όπως τα μαγαζιά. Δεν υπάρχει διασύνδεση με την ΑΔΕ που θέλανε. Και τώρα αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Δηλαδή ότι ένα 15-20% που τα έχει ήδη βάλει, απλά τώρα έχουν σταματήσει γιατί δεν γίνεται αυτή η διασύνδεση. Άρα εκεί οφείλεται αυτό το χαμηλό ποσοστό ενεργοποίησης που μας λέτε. Και σε αυτό, αλλά και ότι είναι και λίγος ο χρόνος που βγήκε η υπουργική απόφαση μέχρι να τα βάλουμε, έτσι. Δεν μπορεί μέσα σε 1,5 μήνα να κάνουμε τους λογαριασμούς, γιατί άλλοι περνάνε 20 μέρες μέχρι να γίνουν οι λογαριασμοί. Τους καλάνε στην τράπεζα, γεια. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Αλλά έχουν δημιουργηθεί τα και τα προβλήματα αυτά που λέμε με τη διασύνδεση, το οποίο δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα τους αποζημιώσουν πάλι πίσω, γιατί κάποιοι έχουν πάρει από τις τράπεζες POS, τα οποία δεν συνδέονται με την ταμιακή μηχανή. Μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα. Το αντιλαμβάνομαι, κύριε Δερετζή. Επομένως, είστε θετικοί στη χρήση POS και το επαναλαμβάνω, διότι σε ρεπορτάζ της Βεργίνα Τηλεόρασης πριν από μερικές ημέρες υπήρξαν παραγωγοί οι οποίοι δήλωσαν στην κάμερα κάπως πικραμένοι όσον αφορά αφενός την προμήθεια και αφετέρου ενδεχόμενη βλάβη στο POS λόγω καιρικών συνθήκων, επειδή είναι σε υπαίθριους χώρους οι λαϊκές. Εσείς τι λέτε γι' αυτά? Εντάξει, το ότι πρέπει να προσέχουμε το μηχάνημα, πρέπει να το προσέχουμε γιατί είναι ευαίσθητο, έτσι. Και αυτό ήθελα να πω, ότι το καινούριο πολυμηχάνημα που έχει βγει, που γίνεται και η διασύνδεση, είναι και ταμιακή μαζί. Είναι 2-1, 3-1 είναι αυτό, κάνει 600 ευρώ. Πρέπει με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση να βοηθήσει, ώστε να πάρουμε αυτό το μηχάνημα, το καινούριο, που είναι μόνο για τις λαϊκές αγορές. Δεν μιλάμε τώρα για τα αυτά που παίρνουν από τις τράπεζες, μπορεί να λειτουργούν μέσω WiFi με ρεύμα κανονικά στα μαγαζιά, δεν λειτουργούν στις λαϊκές αγορές. Ναι, σίγουρα. Αυτά είναι τώρα τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει άμεσα να επιληθούν για να μπορεί να εξυπηρετηθεί και ο παραγωγός και ο καταναλωτής. Έτσι, είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε. Έτσι ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά για τις γκρίνιες, δεν νομίζω οι περισσότεροι το θέλουν. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν ή να μην θέλουν να αποδεχτούν αυτή την κατάσταση όλοι, αλλά εκεί καταλήγουμε. Ο κόσμος θα έρθει παραπάνω στις λαϊκές αγορές. Αυτή είναι και η απόφαση και των ομοσπονδιών και των σωματείων. Είναι δηλαδή ομόφωνες οι αποφάσεις ότι τα χρειαζόμαστε και εμείς τα POS. Έτσι ώστε να προσελκύσετε περισσότερους πελάτες, περισσότερους καταναλωτές, κύριε Δερετζή. Στις λαϊκές πώς έχουν τα πράγματα, γιατί παραδοσιακά και εν μέσω ακρίβειας το προηγούμενο διάστημα και το τωρινό, ο κόσμος στις λαϊκές βρίσκει πιο φτηνές τιμές, πιο οικονομικά προϊόντα. Υπάρχει λοιπόν αυξημένη κινητικότητα, πώς έχουν τα πράγματα? Υπάρχει κίνηση στις λαϊκές αγορές, έρχεται ο κόσμος, γιατί είμαστε οι πιο φθηνοί από όλους τους ανταγωνιστές μας και σούπερ μάρκετ και καταστήματα. Εγώ εκεί που ήθελα να προσέξει η κυβέρνηση είναι όσον αφορά τις προμήθειες του BOS, και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Πρέπει η ακρίβεια να χτυπηθεί στο χωράφι. Και τι εννοούμε? Φθηνά λοιπάσματα στους παραγωγούς, φθηνό πετρέλαιο στους παραγωγούς, λοιπάσματα, φυτοφάρμακα, όλα αυτά έχουν ανεβάσει 3 και 4 φορές επάνω τα προϊόντα. Πόσο ακόμα ο παραγωγός ή εμείς να τα... Θα πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, λέτε, επί της ουσίας, γιατί δεν μπορείτε άλλο να συγκρατήσετε τις τιμές. Αυτά είναι λόγια που μας είπαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ωστόσο, είδαμε ότι και ο κύριος Κρέκας ανακοίνωσε μέτρα τα οποία αφορούν παρέμβαση της κυβέρνησης από το χωράφι στο ράφι. Αυτό πιστεύετε θα λειτουργήσει? Δεν το ξέρω. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Εδώ είμαστε. Θαύματα δεν γίνονται. Όπως είπα, πρέπει η κυβέρνηση να βοηθήσει τους παραγωγούς. Με επιδοτήσεις, δεν ξέρω πώς. Πρέπει να παίρνουν πιο φθηνό πετρέλαιο. Πρέπει όλα να γίνουν πιο φθηνά. Δηλαδή, θαύμα δεν μπορεί να γίνει. Όταν το αγοράζεις το λείπασμα 3 φορές επάνω, τι άλλο να σε πω? Και ένα τελευταίο και ερώτημα έχω για εσάς. Εις βάρος ολωνών. Εις βάρος ολωνών. Γιατί εμείς δουλεύουμε και με την ποσότητα, έτσι. Εμείς θέλουμε να πουλάμε μεγάλες ποσότητες, με μικρό κέρδος επειδή πουλάμε, και όταν είναι ακριβά τα πράγματα, δεν μπορούμε και εμείς ήδη να πουλήσουμε. Ναι, το αντιλαμβάνομαι, κύριε Δερετζή. Και όσον αφορά την συμπεριφορά από πλευράς των καταναλωτών, πώς έχουν τα πράγματα, τι περικοπές κάνουμε, τι έχετε παρατηρήσει? Δυσκολεύεται πάρα πολύ. Παλιά αγοράζανε
για μια εβδομάδα, μετά πήγαμε στις 3 μέρες, μετά στις 2 και τώρα αγοράζουν το καθημερινό μόνο για το φαγητό. Δεν λέω ότι ξοδεύουν τα λεφτά τους σε φρούτα και διάφορα άλλα που είναι εκτός φαγητού. Μιλάμε για το μεσημεριανό τραπέζι και κοιτάει αύριο που έχει λαϊκή για να ξαναπάει πάλι στη λαϊκή. Ναι, είστε απόλυτα σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δερετζή. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο, αποκαλυπτικά είναι όλα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το παρελθόν του 39χρονου συντρόφου της Γεωργίας, ο οποίος κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της το βράδυ της πρωτοχρονιάς στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ήταν πατέρας ενός μωρού που πέθανε ξαφνικά, αλλά εξαφανίστηκε η σωρός του. Σε μια περίεργη υπόθεση για την οποία ακόμα δεν έχουν δοθεί πλήρες απαντήσεις, εμπλέκεται ο 39χρονος σύντροφος της 41χρονης Γεωργίας, που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της το βράδυ της πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την εξαφάνιση της σωρού του παιδιού που είχε αποκτήσει το 2009 με την τότε 17χρονη σύντροφό του και το οποίο είχε χάσει τη ζωή του από νοσοκομιακή λίμωξη. Όταν τότε είχε γνωστοποιηθεί στον άνδρα και τη σύντροφό του ότι το νεογέννητο είχε χάσει τη ζωή του, το ζευγάρι είχε κατηγορήσει το δημόσιο με ευτήριο, υποστηρίζοντας ότι το παιδί δεν είχε πεθάνει αλλά κάποιος το είχε εξαφανίσει για να το δώσει για υιοθεσία. Μετά την καταγγελία, ο εισαγγελέας είχε διατάξει να ανοίξει ο τάφος του παιδιού. Όταν όμως έγινε η εκταφή, το φέρετρο ήταν κενό, χωρίς να έχει εξηγηθεί τι συνδέει με τη σωρό. Ακολούθησε αστυνομική και δικαστική έρευνα που τέθηκε στο αρχείο ως προς τις ευθύνες του μευτηρίου, με ένα από τα σενάρια που είχε διακινηθεί τότε να κάνει λόγο για προσπάθειες διεκδίκησης αποζημίωσης εκ μέρους των γονέων. Η πρώην σύζυγος 39χρονου συντρόφου της Γεωργίας πάντως υποστηρίζει σήμερα ότι αυτός δεν σχετίζεται με την υπόθεση της εξαφάνισης, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «Αν ήταν μπλεγμένος, δεν θα έκανα 2 παιδιά μαζί του, αλλά θα είχα φύγει». Να σημειωθεί επίσης πως το 2013 είχαν ζητήσει μάλιστα να ανοίξει ξανά ο φάκελος, καθώς πίστευαν ότι το βρέφος έπεσε θύμα κυκλώματος εμπορίας βρεφών, ενώ είχαν δώσει και DNA για να δουν αν έχουν κάποια σχέση με τη μικρή Μαρία, την 4χρονη που εντοπίστηκε σε καταβλισμό Ρωμά και αποκαλύφθηκε πως δεν είναι το βιολογικό τέκνο της οικογένειας με την οποία ζούσε. Περνάμε τώρα σε νέα από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επαναλαμβάνονται οι δημοτικές εκλογές στο Δημό Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Εν λόγω απόφαση του πρωτοδικείου ήρθε έπειτα από προσφυγή του συνδυασμού «Μαζί αλλάζουμε». Πολιτική αναταραχή έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την Ημαθία η απόφαση του δικαστηρίου που δικαιώνει τη Δώρα Κουρκουτά και το συνδυασμό «Μαζί αλλάζουμε». Πιο συγκεκριμένα, το εκλογοδικείο δικαίωσε την υποψήφια Δήμαρχο Αλεξάνδρειας στην ένσταση που είχε καταθέσει, διότι είχε αποκλειστεί από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Κατά συνέπεια, η απόφαση είναι εκτελεστή, που σημαίνει ότι το επόμενο βήμα είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση να εκδώσει απόφαση περί διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών στο Δήμο Αλεξάνδρειας στην Ημαθία. Το πρωτοδικείο είχε κρίνει ότι στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της κυρίας Κουρκουτά δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός γυναικών, κάτι που όμως δεν δέχτηκε το διοικητικό πρωτοδικείο Βέρειας και ακύρωσε τις δημοτικές εκλογές στον εν λόγω Δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικότερα, το διοικητικό πρωτοδικείο Βέρειας έκανε δεκτή την προσφυγή της κυρίας Κουρκουτά, κρίνοντας ότι με τις αλλαγές που επήλθαν στο ψηφοδέλτιό της μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες από την εκλογική νομοθεσία είχε δικαίωμα συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023. Πλην όμως η πλευρά του υπηρεσιακού πλέον δημάρχου έχει το δικαίωμα να προσφύγει με ανέρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων να ζητήσει να μην εκτελεστεί η απόφαση του πρωτοδικείου. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την απόφαση του δικαστηρίου, τόσο η διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας θεωρείται υπηρεσιακή, όσο και ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι αλλά και οι κατέχοντες διοικητικές θέσεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε φέτος και μου έφερε το δώρο που του ζήτησα, σχολίασε χαρακτηριστικά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η κυρία Κουρκουτά, ενώ να θυμίσουμε προς την υπεράσπισή της είχε αναλάβει ο δικηγόρος και πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος. Μέσα από μια 11-σελίδη απόφασή του, το δικαστήριο διατάσσει τώρα την επανάληψη των εκλογών στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην συγκλονιστική υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης Γεωργίας, καθώς είναι πολλά τα ερωτηματικά τα οποία αφορούν νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Περισσότερα θα μας πει ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, με τον οποίο θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως μέσω Skype. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, κύριε Μπαλάσκα.
Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα ήθελα να μας πείτε την οπτική σας όσον αφορά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ενώ αναμένουμε αύριο το πρωί τόσο ο σύντροφος της 41χρονης όσο και ο φίλος της να οδηγηθούν στα δικαστήρια και ενώ πτυχές της ζωής του 39χρονου προκαλούν σοκ στο Πανελλήνιο, έτσι. Πραγματικά, τελικά αποτελεί μια μεγάλη περίπτωση ανθρώπου, αυτός και το παρελθόν του. Καινούργια στοιχεία έχουν προκύψει όσον αφορά μία υπόθεση η οποία είχε το 2009, στην οποία είχε γεννηθεί με τη 17χρονη τότε πρώην σύζυγό του, σύντροφό του τότε, ένα μικρό παιδί. Είχε αμφισβητήσει τότε τα πάντα όταν το παιδί είχε πεθάνει στη γέννα. Είχε αμφισβητήσει ότι του είχαν δώσει το πραγματικό του παιδί. Είχε κάνει μεγάλες και θηριώδεις τότε πράξεις, όπως είχε κάνει μεγάλους καυγάδες μέσα στο μεευτήριο. Είχε καλέσει κάμερες, είχε κάνει μηνύσεις, είχε κάνει δικαστήρια, μέχρι που η εισαγγελέα τότε, η εισαγγελέα είχε διατάξει την εκταφή για να γίνει διασταύρωση DNA. Και ένα παράξενο πράγμα, το οποίο είχε συγκλονίσει βεβαίως, είναι ότι όταν πήγε να γίνει η εκταφή, δεν βρέθηκε ποτέ το βρέφος, το θαμμένο βρέφος. Σύστηκε για περίπου 2 χρόνια ακόμα αυτή η υπόθεση τότε, μέχρι που τελικά από την εισαγγελία και το προσωπικό είχαν πάει στο αρχείο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι μια ιστορία ολόκληρη, ένας κακοποιητής καθέξιν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μόνο κακό σε κακούς ανθρώπους, με ένα παρελθόν που πολλοί οι οποίοι τον γνωρίζουν ακόμα και σήμερα παθαίνουν καταπληκτικό σοκ όταν ενημερώνουν. Και ενώ ο ίδιος μέχρι και προχτές δήλωνε ότι δεν είχε ιδέα για το τι συνέβη το βράδυ της πρωτοχρονιάς και είχε υποδείξει τον φίλο του ως το μοναδικό δράστη, έτσι. Αναμένουμε να δούμε τι θα υποθεί αύριο στα δικαστήρια, κύριε Μπαλάσκα, και θα ήθελα να μου πείτε, τελικά, το κίνητρο της δολοφονίας, κατά τη γνώμη σας, ήταν η ληστεία ή ενδεχομένως εξετάζονται και άλλα σενάρια. Τι πληροφόρηση έχετε? Δεν υπάρχει καμία ιδέα ή καμία εντύπωση, ιδιαίτερα από τις αστυνομικές αρχές, θα πρέπει να πούμε για το πραγματικό κίνητρο. Και γι' αυτό όλοι περιμένουν να σπάσει αυτός ο άνθρωπος και να πει επιτέλους την αλήθεια. Όσον αφορά τη ληστεία, για 80 ευρώ θα ήταν τελείως αδιάφορο να προβεί σε τέτοια εγκληματική πράξη, τόσο ιδιαίτερη και τόσο ικτρή. Για να πάρει το κλειδί για μια ληστεία, έστω και 5.000 ευρώ, όπως έχει ισχυριστεί ο σύνεργός του, θα μπορούσε άνετα να τη το πάρει χωρίς να τη σκοτώσει. Mm-hmm. Διότι δεν είχε κακές σχέσεις με τον κακοποιητή αυτό άνθρωπο. Θα μπορούσε στον ύπνο της να το πάρει, να πάει να βγάλει ένα αντικλείδι, ακόμα και τα ίδια κλειδιά, να πάει να ανοίξει το διαμέρισμα για να μπορούν να κάνουν αυτό που ήθελαν. Άρα λοιπόν η αστυνομία και η αστυνομική είναι ψηλιασμένη. Από την αρχή ήταν έτσι, κύριε Μπαλάσκα. Ακριβώς. Ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό, πράγμα το οποίο ακόμα αναζητείται. Είναι πολλά τα ερωτηματικά της κοινής γνώμης και βεβαίως είδαμε τη συμπεριφορά του 39χρονου, η οποία έμοιαζε, κύριε Μπαλάσκα, με υποθέσεις του παρελθόντος, διότι τον είδαμε να βγαίνει επί της ουσίας στα τηλεοπτικά δίκτυα, να φαίνεται ότι αγωνιά. Είναι αυτό, λέτε, ένα σταθερό ψυχολογικό προφίλ σε καμία περίπτωση, όπως επισημαίνουν αναλυτές? Ναι, πραγματικά. Από την εποχή που το ξεκίνησε τότε πρώτη φορά ο Δουρής, ένας δολοφόνος και παιδοκτόνος, έχει γίνει 2-3 φορές στην ελληνική πραγματικότητα να βγαίνει έτσι αδιάφορα και να προσπαθεί να είναι και πιστικός, και ακόμα και στα μέσα, ακόμα και στις τηλεοράσεις, για να καλύψει το έγκλημά του. Αυτό το έγκλημα το οποίο ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πρέπει να πούμε ότι το αρνείται. Ακόμα και τη στιγμή που υπάρχουν πλάνα που να δείχνουν τον ίδιο να πηγαίνει να αλλάξει το στρώμα, που να πηγαίνει τον παούλο για να το εξασφανίσει στην Χαλκιδική. Λοιπόν, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί από τους αστυνομικούς, δεν είναι ανόητος, είναι έξυπνος, αλλά όμως ενδεχομένως να έχει τελείως άλλα διαφορετικά προβλήματα με το χαρακτήρα του και με την προσωπικότητά του. Mm-hmm. Και ενώ παραμένει ακόμη το στιγερό αυτό έγκλημα ανεξήγητο, κύριε Μπαλάσκα, αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις την αυριανή ημέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό δελτίο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η νέα μονάδα ξεκινά από τη ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση της Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο διαγωνισμός για την κατασκευή της αναμένεται να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το δρόμο της κατασκευής της μονάδας Σιθιά ανοίγει η ΔΕΗ μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας και συμφωνήθηκε παράλληλα το καθεστώς αποζημίωσης του έργου κατά τη λειτουργία του. Ένα ζήτημα που κολούσε σε διάφορες διαδικασίες, πλέον η ΔΕΗ μπορεί να το προχωρήσει και να προχωρήσει το διαγωνισμό με εκτιμόμενο χρόνο κατασκευής τους 18 μήνες από την έναρξη εργασιών. Ο σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας θα έχει ηλεκτρική ισχύ 105,34 MW και θερμική ισχύ 66,47 MW. Θα εγκατασταθεί στο ΝΑΗΣ Καρδίας στη Δυτική Μακεδονία και θα λειτουργήσει με καύσιμο το φυσικό αέριο. Η μονάδα θα αποζημιώνεται από τη διαδημοτική επιχείρηση τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας με την οποία θα συμβληθεί η ΔΕΗ και στην οποία θα συσταθεί από τους τρεις δήμους Κοζάνης, Εορδαίας και Αμιντέου, στους οποίους και λειτουργούν συστήματα τηλεθέρμανσης. Όπως προέκυψε από τη σύσκεψη, το ύψος της αποζημίωσης θα προσδιορίζεται μέσω μιας μαθηματικής φόρμουλας η οποία θα συναρτάται μεταξύ άλλων και με το κόστος του φυσικού αερίου. Με βάση τις τρέχουσες διεθνείς τιμές του καυσίμου, η αμοιβή της μονάδας από τη διαδημοτική επιχείρηση θα ανέρχονταν αυτή τη στιγμή στα 80 με 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι αμοιβές που κατέβαλαν οι τρεις ανεξάρτητες δημοτικές επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης μέχρι τώρα ανέρχονταν στα επίπεδα των 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το υπόλοιπο κόστος καλυπτόταν με αδρή επιδότηση. Ωστόσο, και με τη νέα μονάδα, η αποζημίωση που θα προκύψει από το μαθηματικό τύπο δεν θα καλύπτει το σύνολο του λειτουργικού κόστους της ΔΕΗ και της απόσβεσης επένδυσης. Εκτιμάται ότι το κενό θα ανέρχεται σε 10 με 11 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα, υπολογίζεται πως η απόσβεση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί μέσα σε 10 χρόνια, επομένως η σύμβαση θα είναι δεκαετούς διάρκειας. Καθώς οι συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης που συνάπτονται με τον ΔΑΕΠΕΠ είναι 20 ετούς διάρκειας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε στη συγκεκριμένη περίπτωση η ταρίφα να ισχύει για το μισό χρόνο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το θέμα της ενοποίησης της κατάργησης του πρωτοδικείου τέθηκε στο επίκεντρο πρόσφατης συνεδρίασης του Δικηγορικού Συλλόγου της Πελλάς. Το θέμα της ενοποίησης και κατάργησης του πρωτοδικείου ήταν το κύριο θέμα στη συνεδρίαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πέλλας, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα που προέκυψε από την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για μεταφορά οργανικών θέσεων των πρωτοδικείων. Αυτό το σχέδιο αφορά το πρωτοδικείο Γιαννιτσών, που επί της ουσίας έχει να κάνει με την επικείμενη κατάργησή του και την παραμονή ενός στην Έδεσα. Τη λύση της διατήρησης όλων των εφετείων της χώρας ως έχουν αλλά και των πρωτοδικείων με παράλληλη ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας φαίνεται ότι προκρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας. Η αντίδραση είναι σφοδρή, όπως είναι φυσικό από το Δικηγορικό Σύλλογο Πέλλας, που εξέδωσε μάλιστα και ψήφισμα. Εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Πέλλας μαζί με τοπικούς φορείς κάνουν παρεμβάσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κατάργηση του πρωτοδικείου Γιαννιτσών και ανέφεραν ότι πέρα από το ψήφισμα που θα εκδώσει ο Δήμος Πέλλας, άμεσα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες ώστε να υπάρξει και συνάντηση με τον Υπουργό κ. Φλωρίδη στην Αθήνα. Ο Δήμαρχος Πέλλας Στάδης Φουντουκίδης από την πλευρά του τόνισε ότι δεν δεχόμαστε καμία υποβάθμιση στον χώρο της δικαιοσύνης αλλά και για τις άλλες υπηρεσίες. Μια τέτοια συνένωση έγινε και στα νοσοκομεία και ήρθε η ενοποίηση και είδαμε την κατάληξη. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πέλλας αποφάσισε να προκηρύξει προειδοποιητική καθολική αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από τα καθήκοντά τους την 5η 11 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον Υφυπουργό κ. Μπούγα αναφορικά με την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη της περιφέρειας του εφετείου Θεσσαλονίκης με το πλαίσιο που θα ανακοινωθεί σε όλα τα μέλη. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπο με κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα είναι το Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί την Νότια Αφρική για διαστρέβλωση της αλήθειας. Ο Ισραηλινός στρατός στο μεταξύ βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας το κεντρικό τμήμα της νότιας λωρίδας της Γάζας, όπου, όπως ανακοίνωσε, σκότωσε δεκάδες τρομοκράτες. Για διαστρέβλωση της αλήθειας κάνει λόγο το Ισραήλ κατά τη δεύτερη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Χάγης για την εξέταση της προσφυγής της Νότιας Αφρικής με την οποία κατηγορεί το Τελ Αβίβ για γενοκτονία. Η Νότια Αφρική με την προσφυγή ζητά τον άμεσο τερματισμό της Ισραηλινής πολεμικής εκστρατείας στον Παλαιστινιακό θύλακα με το επιχείρημα ότι το Εβραϊκό κράτος διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων. Το Ισραήλ από την πλευρά του απέρριψε τις κατηγορίες και κατηγόρησε την Νότια Αφρική ότι λειτουργεί ως φερέφωνο της οργάνωσης Χαμάς. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα ανακοινώσει την απόφασή του για τη λήψη ή μη προσωρινών μέτρων επί της υπόθεσης, κρίνοντας αν οι θέσεις της προσφεύγουσας πρετόριας είναι ευλογοφανείς ή μη εντός του μήνα.
Πάντως, μία απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το αν οι κατηγορίες στοιχειοθετούνται μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στη Γάζα είναι απελπιστική, καθώς το σύστημα υγείας είναι σε κατάρρευση. Η λωρίδα της Γάζας έχει γίνει ακατοίκητη, τόπος θανάτου και απελπισίας, δηλώνει χαρακτηριστικά ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μάρτιν Γκριφίθς. Ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα μεγαλύτερα τμήματα της χώρας αναμένονται το Σάββατο 13 Ιανουαρίου. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς βροχές και χιονοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από μείον 2 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης. Μη χάσετε στις 8 και 4 την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα με το Στέργιο Καλόγυρο. Για περισσότερες ειδήσεις και πλούσια ρεπορτάζ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, verginanews.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.